Καλημέρα. Τον κύριο Τσιόδρα, εκπρόσωπο του Ποταμιού και τον κύριο Μανιάτη από το Πασόκ. Καλημερίζουμε και εσάς. Καλή σας μέρα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, καθόλου. κύριε Μπαλάφα, ζαλιστήκαμε. Μα το Θεό δηλαδή. Είπαμε. Μην το λέτε. Να μην μετατρέψουμε τώρα την πολιτική σε άγριο τακτικισμό. Ή η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία και κάνει τη δουλειά. Θεωρεί ότι έχει την πλειοψηφία και κάνει τη δουλειά της. Ή η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει την πλειοψηφία και πάει στις εκλογές και τελειώνουμε. Εκτός αν θεωρεί ότι μπορεί να φτιάξει καινούργια πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλα. Πολλά. Μ' αρέσει. Μια Σεπτέμβρη, μια Οκτώβρη, μια έτσι, μια θερινά. Μπάστα. Επειδή ακόμα βρισκόμαστε σε σχετικά καλοκαιρινή περίοδο. Γι' αυτό τα λέω και έτσι. Μου αρέσει έτσι, η βεβαιότητα που αποπνέεται, η βεβαιότητα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι πολλοί βεβαιότητες και οι πολλοί απόλυτες κουβέντες είναι εκτός λογικής και θα έλεγα δυνατότητας να ερμηνεύσουν όλα τα ζητήματα την περίοδο αυτή. Έχεις πολλά ζητήματα, είναι πολύ παραγωγικά τα ζητήματα, γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Δεν έχουν παρουσιαστεί άλλη φορά αυτές οι καταστάσεις. Και σημασία έχει κάθε φορά να αντιμετωπίζει τα ζητήματα με βάση βασικό κριτήριο, και αυτό νομίζω ισχύει για όλους, δεν έχουμε κανένα μονοπόλιο σε αυτήν την κατεύθυνση, το πώς αντιλαμβανόμαστε το συμφέρον των πολλών, το συμφέρον της πλειοψηφίας, το συμφέρον της πατρίδας μας. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, όντως υπάρχουν ερωτηματικά. Νομίζω όμως είναι αντικειμενικά τα ερωτηματικά πώς με τον καλύτερο τρόπο θα προχωρήσουμε. Εκείνο που μας απασχολεί πάρα πολύ, το λέγαμε και πριν λίγες μέρες, όταν λέγαμε ας πούμε ανάλογα, ότι αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι όχι τι θα γίνει σε ένα μήνα, σε δύο, είναι να υπογραφεί η συμφωνία, να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή, να πάμε στο Eurogroup, να εγκριθεί από το Eurogroup, να αντιμετωπίσουμε τις τρικλοποδιές που θα βάλει και προσπάθησε να βάλει ο Σόιμπλε και η ΣΥΝ αυτό την τελευταία στιγμή. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Συνεφωνήθη, υπεγράφει η συμφωνία. Περιμένουμε τώρα, αύριο είναι το ζήτημα της συνεννόησης και της συμφωνίας με τον μηχανισμό της στήριξης, τον ESM και την εκταμείευση της δόσης. Ταυτόχρονα, βασικό στοιχείο στις παραπέρα ενέργειές μας, που είναι ενέργειες τακτικής, αυτό, εκείνο, μέσα στα πλαίσια πάντα του συντάγματος και του νόμου και του κανονισμού της Βουλής, θα κάνουμε ό,τι πρόκειται να κάνουμε. Πολύ βασικό ρόλο στην απόφαση αυτή, την οποία και εσείς αναφερθήκατε, που κινούμαστε, το εύρος των επιλογών μας, έχει να κάνει η εξασφάλιση της έναρξης της συζητήσεως για το χρέος. Πράγμα το οποίο για πρώτη φορά περιλαμβάνεται σε συμφωνία με τους δανειστές. Αυτό έχει καθοριστεί να αρχίσει το φθινόπωρο, τις αρχές του φθινοπόρου, μετά την πρώτη αξιολόγηση. Αυτό είναι κεντρικό σημείο. Εγώ προσωπικά θεωρώ, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο προσωπική, πολύ υποκειμενική αυτή η γνώμη, θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα για να μπει τέλος κάποια στιγμή στο φαύλο κύκλο δανεισμός, ύφεση, μέτρα κλπ. Αυτός ο φαύλος κύκλος να σπάσει. Είναι η υπόθεση του χρέους, της ελάφρυνσης, της αποδιάρθρωσης, το όπως θέλετε πέστε το, η οποία πιστεύω θα αργήσει. Άρα οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να γίνει με μια ευρύτερη συνένεση, με βασικό στοιχείο την εξασφάλιση της έναρξης αυτής της συζητήσεως και της θετικής, νομίζουμε, κατάληξής της, μια και όλα τα μηνύματα πρόσφατα προσεχώρησε στο ζήτημα ελάφρυνσης του χρέους και η κυρία Μέρκελ, η τελευταία που προσεχώρησε, γιατί προσχωρούν όλο και άλλοι, τη θετική κατάληξη σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Άρα βλέπετε εξελίξεις μετά τη συζήτηση, το άνοιγμα της συζήτησης με το χρέος, όταν λέω εξελίξεις? Όχι, εγώ βλέπω και εξελίξεις τώρα, και εξελίξεις τώρα θα υπάρξουν. Δηλαδή είναι ζήτημα ημερών να αποφασιστούν αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Διριτζής. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, η δική σας γνώμη ποια είναι? Παρακαλώ. Εσείς λέω, είστε αντιπρόεδρος της Βουλής. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα να αρνηθεί κανείς. Ή να το ταραβήξουμε μέχρι το Νοέμβρη? Κοιτάξτε, οι εκλογές είναι ζήτημα μηνών έτσι κι αλλιώς, πρέπει να πούμε. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μια κατάσταση σαν και αυτή, δεν θα την περιγράψω, την ξέρουμε, την ζούμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, τα ζητήματα που συμβαίνουν την περίοδο αυτή είναι πρωτόγνωρα. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει ουδείς εξ ημών, νομίζω, πάρα πολλές φορές ή άλλες φορές. Όλη η χώρα τα ζούμε, και η κυβέρνηση, νομίζω, και η αντιπολίτευση. Είναι πρώτη φορά, χρειάζεται να μετράς, τα έλεγα, 10 φορές και να κόβεις μία. Και νομίζω τις αμέσως επόμενες μέρες, να τελειώσει και αύριο η ιστορία του ESM, δηλαδή της συμφωνίας με το μηχανισμό στήριξης και της έναρξης των εκταμιεύσεων, της αποδέσμευσης, ας πούμε,
της χρηματοδότησης για να μπορούμε να δούμε αυτές τις τακτικές κινήσεις με τις πιθανότητες που και εσείς αναφέρατε. Εσείς σε ποιο θερινό τμήμα θα προεδρεύετε? Στα θερινά τμήματα θα δούμε τώρα. Αν υπάρχουν θερινά τμήματα. Αν έχετε ενημερωθεί από την Ούτε αυτό έχει καθοριστεί. Θα το δούμε. Και αυτό είναι Βουλής. Πρώτη φορά. Ξέρετε, τα θερινά τμήματα αρχίζαν από τον Ιούνιο. Το ξέρω, αλλά τώρα φτάνουμε στα τέλη Αυγούστου. Επειδή είστε αντιπρόεδρο τη Βουλή, αν έχετε ενημερωθεί από την κυβέρνηση για αυτή την πρόθεση να ζητήσει, δηλαδή να λειτουργήσει τα θερινά. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα απόφαση τελική. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Παίζουν αυτά τα οποία είπαν προηγουμένω. Όλα τα σενάρια ανοιχτά λοιπόν και δεν υπάρχει δυνατότητα κατά τη δική σα εκτίμηση. Να βρεθεί λύση από αυτή τη Βουλή στο πολιτικό πρόβλημα. Να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να ακούσω και τις γνώμες της κυρίας Μακοπούλου και των άλλων κυρίων. Ναι. Αλλά νομίζω η λογική λέει, τουλάχιστον η δική μου λογική, λέει ότι με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, με τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει, αλλά και με το χαρακτήρα της κυβερνήσεως αυτής, δεν αναφέρομαι μόνο στα άλλα κόμματα, δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει βιώσιμη κυβέρνηση που μπορεί να προχωρήσει πράγματα με τη σημερινή σύνθεση της Βουλής. Αυτό δεν αναιρεί, το έχω πει επανειλημμένα εξάλλου και το επαναλαμβάνω, ότι στο τελευταίο μήνα, μετά τις 13 Ιουλίου κλπ, θα έλεγα μάλλον μετά το δημοψήφισμα, υπήρξαν θετικές ενέργειες από το σύνολο του πολιτικού φάσματος, του συνταγματικού τόξου φυσικά, είτε αυτό αφορούσε την διάσκεψη των αρχηγών, είτε την απόφαση που βγήκε μετά από αυτή τη διάσκεψη, είτε τις τοποθετήσεις και την ψήφο των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στις τελευταίες κρίσιμες συνεδριάσεις όσων αφορούσαν τη συμφωνία που υπογράψαμε και συνομολογήσαμε με τους δανειστές. Κύριε Σπακοπούλου, αντιμετωπίζετε